Επειδή ο χειμώνας ακόμα είναι μπροστά μας, έτσι, είναι μόλις αρχές Γενάρη και έχουμε αντιμετωπίσει τόσο δύσκολες καιρικές συνθήκες, οι οποίες εξέπληξαν ακόμα και τους μετεωρολόγους. Τι σχεδιασμό έχετε για να μην αντιμετωπίσουμε ξανά αυτά που αντιμετωπίσαμε? Θα ήθελα να ξεκινήσω από μια συγκεκριμένη ενέργεια και στη συνέχεια να μιλήσω λίγο γενικότερα. Ήθελα να σας πω ότι, όπως λέτε κι εσείς, ο χειμώνας φέτος είναι ιδιαίτερα σκυρός και επομένως οι ανάγκες σε θέρμανση και των δομών φιλοξενίας, των καταβλισμών, είναι αυξημένες. Στα πλαίσια αυτά το Υπουργείο μας απευθύνθηκε, υπέβαλε αίτημα στον Όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια. Υπήρξε άμεση ανταπόκριση από την πλευρά του Ομίλου και στα πλαίσια του προγράμματός του για την κοινωνική ευθύνη, την εταιρική κοινωνική ευθύνη του δικού του προγράμματος, διέθεσε ένα σημαντικό αριθμό καυσίμου, δηλαδή 140.000 λίτρα, με τα οποία θα ενισχύσουμε τη θέρμανση σε 13 δομές φιλοξενίας, κυρία στη Βόρεια Ελλάδα και στην Ήπειρο, στις οποίες διαμένουν περίπου 6.000 φιλοξενούνται, διαμένουν περίπου 6.000 πρόσφυγες και μετανάστες. Θα δώσουν δηλαδή, είναι σημαντική είδηση. Τα ελληνικά πετρέλαια, 140.000 λίτρα πετρελαίου, λέτε, σε 13 δομές. Μέχρι τώρα αυτές οι δομές δωρεάν, πώς ζεσταίνονται? Ένα ποσό από τα χρήματα τα οποία... Με τη θέρμανση, με το πετρέλαιο το οποίο πληρώνεται, αγοράζεται και πληρώνεται. Έχετε εντοπίσει ελλείψεις και γι' αυτό κάνατε αυτό το αίτημα? Προσέξτε. Δεν υπάρχει, γιατί έγινε μια θα έλεγα παρεξήγηση φραστική. Η τοποθέτηση από την πλευρά του Υπουργείου σε μια συνέντευξη πρόσφατη από την πλευρά του κ. Υπουργού, και σωστά, ήταν η τοποθέτηση ότι στις δομές που αφορούν την ενδοχώρα, που είναι οι πολλές δομές, εκεί τα ζητήματα του ξεχειμωνιάσματος κατά κάποιο τρόπο έχουν αντιμετωπιστεί. Έχουν αντιμετωπιστεί φυσικά, καταλαβαίνετε, δεν είναι σαν να είσαι στο ωραίο σου σπιτάκι με το καλοριφέρ σου ή την άλλη θέρμανσή σου. Είναι ειδικές συνθήκες, έκτακτες συνθήκες, που θα ήθελα να σας πω, ορισμένοι από εμάς σε περίοδο σεισμών, προηγούμενες διαδικασίες, τις έχουμε και εμείς ως Έλληνες αντιμετωπίσει. Και άστεγοι Έλληνες υπάρχουν και σε τέτοιες περιπτώσεις τα είχαμε χειμώνα δει. Χειμώνα σε σκηνές. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κατανοούμε και αυτές τις εικόνες που είδαμε, έστω και σε λίγες δομές. Είναι ζητήματα τα οποία ίσως θα έπρεπε να τα είχαμε αποφύγει, ακόμα και αν είναι κοινώς αποδεκτό και γνωστό ότι η Ελλάδα σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος του προσφυγικού προβλήματος μόνη της και με ορισμένες χώρες πράγματι να μην θέλουν να μοιραστούν τα βάρη. Εννοείται ότι έπρεπε να κάνουμε και κάποια άλλα πράγματα πέρα από αυτό που έχουμε κάνει. Συμφωνούμε σε αυτό. Εντάξει, έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα η Ελλαδίτσα μας και πρέπει να είμαστε περήφανοι γι' αυτό πρωτίστως. Αυτή είναι η κύρια πλευρά. Η κύρια πλευρά είναι η περηφάνεια για την πατρίδα μας και για τους Έλληνες. Έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Σε αυτό συμφωνώ. Σε συνθήκες οικονομικής κρίσης συμφωνώ. Αλλά έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είμαστε στο μηδέν, ούτε κοντά στο μηδέν. Να κάνω μια ερώτηση στον Υπουργό Χρήστο, γιατί αυτό έχει σημασία. Θα το γνωρίζει αυτό και έχει ο σημασία. Γιατί διάβαζα ένα ρεπορτάζ μιας ξένης εφημερίδας πριν από δύο μέρες, ότι πολλοί πέθαναν στην Ελλάδα πρόσφυγες και μετανάστες. Ψευδέστατο. Δημιουργείται μια εντύπωση. Ποιον βοηθάει αυτή η εντύπωση? Ποιοι τις δίνουν αυτές τις πληροφορίες? Εν πάση περιπτώσει, ας μην επανέλθουμε στην βάση που σας είπα και της θετικής ενέργειας από την πλευρά των ελληνικών πετρελαίων. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό το δείγμα της άμεσης ανταπόκρισης και της υποβοήθησης της προσπάθειάς μας είναι ένα δείγμα ανθρωπιάς και ότι... έμπρακτης αλληλεγγύης που τιμά και τον Όμιλο και την ωραία πατρίδα μας. Να κλείσουμε με αυτό, κύριε Υπουργέ, και να πούμε ότι είναι και ένα παράδειγμα για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Συμφωνώ πώς απόλυτα. Πώς μπορούν να αναπροσαρμόσουν τις πολιτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στα δεδομένα που διαρκώς αλλάζουν και διαρκώς επικαιροποιούνται. Μου βάζετε και μια ιδέα την οποία θα αξιοποιήσω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Ποια είναι η επόμενη ιδέα? Όχι, γιατί να την πει την ιδέα. Να την πει ανοιχτά, γιατί να μην την πει. Να απευθυνθούμε. Εντάξει. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή δουλειά και να έρθουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν καλή η είδηση που έδωσε.